προσδιορίζω για την αδελφή να εξετάσει το παρελθόν. Πραγματικά δεν ξέρω αν το πιστέψετε, αλλά και εγώ ήρθα σήμερα να δηλώσω επίσης την αντιμετωπίση μου. Πώς θα αναγγείλω, άργησα να το κάνω και εντάξει, κατ' εμέ. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή ποτέ δεν ήμουν μέρος και ποτέ δεν φτάθηκα μέρος αυτής της ομάδας για την πόλη μας. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί μου είχαν πει ότι προέκυψα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Κανείς δεν περίμενε μια κοπέλα 25 χρονών, χωρίς οδηγή στα κομματικά, χωρίς οικογένειά μου να έχει ασχοληθεί πριν με την πολιτική, να την επιλέξει ο κόσμος. 2,5 μήνες πριν τις εκλογές λοιπόν, έβαλε υποχρεότητα, με επέλεξε ο κόσμος, ήταν τιμή μου, αλλά δεν με περίμενε κανείς. Στην ουσία, άλλοι βγήκαν, άλλοι στηρίχθηκαν και εγώ ήμουν μόνη μου από την αρχή. Ωστόσο, έχω μάθει στη ζωή μου ό,τι αναλαμβάνω να δίνω όλο μου τον εαυτό. Εγώ σήμερα αισθάνομαι πολύ λίγη απέναντι στους συντριμμότες μου, γιατί δεν με σώθηκα από την αρχή μου μόνη μου. Δεν είχα καμία στηρίξη, δεν δέχτηκα στο έπακρο την αδιαφορία. Και πιστεύω ότι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβούλου είναι να προσφέρει. Δεν είχα βλέψεις για να αναλάβω κάτι υψηλό, ήθελα και εγώ να προσφέρω, να δώσω και εγώ το λιθαράκι μου. Ο ρόλος του Δημοτικού Συμβούλου δεν είναι κανένα βιωθιώνει στα Δημοτικά Συμβούλια. Αυτό υπήρξε στην αρχή λόγω και τη εμπειρία μου. Στη συνέχεια όμως όλα τα πράγματα άρχισα να εκτάζω την άρνησή μου στη δημοτική ομάδα και εν πάση περιπτώσει για να μην είμαι ακριβωρό, δείχνω τα πράγματα έτσι όπως τα περίμενα. Παραμένα με τσάκ τη δημοτική συμβούλος και θεωρώ ότι πρέπει πλέον να αλλάξει η νοοτροπία της πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι όπως πάμε, οδηγούμαστε στην καταστροφή, ήδη έχουμε φτάσει στην καταστροφή. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, η νοοτροπία των πολιτών. Αυτό που είδα εγώ στα 3 χρόνια είναι ότι κανένας νέος δεν ασχολείται με την πολιτική. Μεταξύ 20 και 30 ετών όλοι απεκτάνονται και βλέπουν την πολιτική, γι' αυτό λόγο άραγε. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε τους νέους μπροστά, αυτούς που θέλουν να βοηθήσουν πραγματικά το τόπο τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή ήταν η δήλωσή μου.